Καλή μου φίλη, γεια σας και πάλι. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε ο προσχεδιασμός που υπάρχει για να καίγεται η Ελλάδα σήμερα, ότι ξεκίνησε τουλάχιστον από το 1920, και επίσης θα δούμε πώς συνδέονται οι πυρκαγιές με τις επακόλουθες πλημμύρες που θα γίνουν πάλι το χειμώνα. Πάμε! Λοιπόν, φίλοι μου, πριν πω στα τόσο αυτά φλέγοντα ζητήματα, πρώτα θα ήθελα να σας αναφέρω κάτι. Γιατί πολλοί από εσάς με λέτε για ποιο λόγο δεν κάνω πια βίντεο έξω, να φαίνονται φυσικές τοποθεσίες και όλα αυτά, και για ποιο λόγο συνέχεια κάνω στον καναπέ του σπιτιού μου. Λοιπόν, νομίζω ότι τεμπέλιασα και κάτι τέτοια. Δεν ξέρετε καταρχήν εγώ τι κάνω στην προσωπική μου ζωή, και ούτε πρόκειται να σας πω, εννοείται. Απλά οφείλω να πω στους καλοπροαίρετους ακόλουθους του καναλιού ότι ο λόγος που δεν θέλω να φαίνεται πια φόντο στα βίντεό μου είναι γιατί στο παρελθόν αρκετοί κοιτούσαν να δούνε και κοιτάνε ακόμα, είμαι σίγουρος άμα ξαναβγω πάλι θα έχουμε τα ίδια, τι υπάρχει στην περιοχή για να ξέρουν πού να με εντοπίσουν και πώς να με βρουν και τέτοια. Έτσι δηλαδή κοιτούσαν την πόρτα του σπιτιού μου, ποια βουνά δείχνω και όλα αυτά. Και έχει πέσει αυτό στην αντιλήψή μου, το γράψαν και σε σχόλια για να τα μαθαίνουν και οι άλλοι για το ποιος έρθει εδώ πέρα απλώς να με κάνει κακό. Κοίτα, και ο λόγος ας πούμε που το κάνω, που λειτουργώ πλέον έτσι, με τόσο διακριτικότητα, είναι ότι επειδή είμαι άνθρωπος του Χριστού πλέον και δεν θέλω, και θέλω να αποφύγω να βλάψω κάποιον άνθρωπο, οπότε θέλω να τους προστατέψω και από τη δική τους ανοησία, γιατί νομίζω ότι θα έρθουν εδώ πέρα και θα βρουν κάποιο πρόβατο που θα κλαίει και θα παρακαλάει ας πούμε να μην τον κάνουν τίποτα. Αυτό νομίζουν. Και τέλος πάντων δεν θέλω να μπλέξω καμία περίπτωση. Θέλω να τους προσέψω όπως έχω πει και από τη δική τους ανοησία, γιατί ο εγωισμός τους νομίζω ότι αυτή είναι και κανένας άλλος. Και ότι θα έρθουν και θα πετύχουν το σκοπό τους εδώ πέρα και ότι εγώ θα μείνω έτσι και ποιος ξέρει τι έχουν μέσα στο μυαλό τους, το σάπιο το μυαλό τους να πούμε, το εκδικητικό. Αυτοί όλοι οι φανατικοί. Είναι λογικό ότι όλοι εμείς που βγαίνουμε δημόσια και μιλάμε και λέμε αλήθειες έχουμε εχθρούς. Επομένως δεν πρέπει να δίνουμε τροφή στους εχθρούς μας. Γι' αυτό και προτιμώ από πίσω να μην υπάρχει φόντο, κάποιο αληθινό τοπίο. Εδώ σε δάση που έβγαινα, για να καταλάβετε, που έδινα μόνο το δάσος, καταλάβαινα το δάσος από πού είναι, διότι είναι και αυτοί ντόπιοι της πόλης μου και έτσι τα γνωρίζουν και καταλάβουν ποιο δάσος είναι αυτό με βάση τα δέντρα που είχε και όλα αυτά. Επομένως προτιμώ να μην κάνω, και γι' αυτό είχατε δει και το τελευταίο βίντεο που έκανα, τώρα που ανέβασα δηλαδή πριν από αυτό, το έκανα δίνοντας απλά ένα ποταμάκι ας πούμε και σε μια πυκνή τοποθεσία που δεν δείχνει και πολλά πράγματα. Το πιστεύετε? Βλέπουν ακόμα και τα βουνά που φαίνονται τέρμα στο βάθος δηλαδή, από το βίντεο. Τα πάντα παρατηρούν. Μιλάμε για τέτοια αποβράσματα της κοινωνίας, για τέτοιους κακούς ανθρώπους. Και δεν θέλω να τους κάνω κάποιο κακό, εννοείται, και θέλω να το αποφύγω να έρθουμε σε σύγκρουση. Επομένως, προφυλάσσομαι. Και προφυλάσσω κυρίως και αυτούς από την ανοησία τους. Περνάμε τώρα στο θέμα του βίντεο, το οποίο συνδέει τις πυρκαγιές από το 1920, τουλάχιστον από το 1920, με βάση μαρτυρίες που εγώ έχω, μαρτυρίες από ανθρώπους που ζούσαν τότε ή τα παιδιά τους που με έχουν πει, τι τους έχουν πει οι μπαμπάδες τους, που ήταν οι πρώτοι άπικοι, οι πρώτοι κατοικούντες εκείνων των περιοχών. Και φαντάζομαι ότι το ίδιο θα συνέβη και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι. Πάμε να τα δούμε τώρα αναλυτικά. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, σε περιοχές όπως το Ωραιόκαστρο, οι πρώτοι κάτοικοι του Ωραιοκάστρου, που ήταν πολλοί από αυτούς πόντι, πήγανε σε εκείνη την περιοχή και ήταν σαν βραχονισίδα, είχε μόνο βράχια, θάμνους και τίποτα άλλο. Ξαφνικά από το 1920, τότε είχαν πάει νομίζω, ξαφνικά από εκεί και μετά άρχισαν να φυτρώνουν πολλά πεύκα.
ως για μαγεία, άρχισαν να φυτρώνουν πολλά πεύκα. Και το έτος 1960 ήδη είχαν γίνει τα πεύκα πελώρια. Δηλαδή από το 20 ξεκίνησαν να μεγαλώνουν πεύκα και μέσα σε 40 χρόνια έχει γεμίσει, έχει γεμίσει το Ρεοκάστρο με πευκοδάση. Τυχαίο. Το ίδιο συνέβη και στην περιοχή τη δική μου και το ίδιο όπως έχω δει, έχω κάνει μία έρευνα, συνέβη και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και στην Κύπρο. Στην Κύπρο δηλαδή, η οποία είναι όλη βραχώδες μέρος η Κύπρος, παρατηρούμε ότι τα δάση που υπάρχουν εκεί είναι και αυτά πευκοδάση. Τυχαίο. Άρα τι βλέπουμε εδώ, ότι με κάποιο τρόπο, προσωπική μου άποψη, ξεκάζουν σπόρους από τον ουρανό, με αεροπλάνα ας πούμε, ότι γεμίζουν τον τόπο με πευκοδάση. Αυτό τώρα για ποιο λόγο γίνεται? Πρώτον, το πεύκο αφήνει όξινη στάχτη κάτω στο έδαφος, γι' αυτό βλέπετε ότι κάτω από τα πεύκα δεν έχει άγρια χόρτα για να μπορέσει να συλλέξετε, μόνο κάποια πολύ τολμηρά χόρτα βγαίνουν και εκείνα είναι τα πιο πολλά μη φαγόσιμα κάτω από το πεύκο. Αλλά ο κυριότερος λόγος που προτίμησαν τα πεύκα είναι ότι είναι πλούσια σε ρετσίνη και είναι εξαιρετικά έφλεκτα. Τα πεύκα είναι εξαιρετικά έφλεκτα. Επομένως, ένα δάσος το οποίο αποτελείται μόνο από πεύκα, είναι πολύ εύκολο να το βάλεις φωτιά και να μην σβήνει φωτιά. Άμα ανάψει ένα πεύκο, αντισβήστο με τόσο ρετσίνη που έχει μέσα. Βλέπετε ότι στην άγρια φύση κανονικά τα δέντρα είναι ανάμεικτα, δηλαδή έχει μέσα πολλά είδη. Αυτή η μανία που υπάρχει στα μέρη τα οποία είναι μόνο πεύκο, φαίνεται από ανθρώπινη παρέμβαση. Δεν υπάρχει δηλαδή μόνο καλλιέργεια στη φύση, είναι σίγουρα. Και σας το λέω εγώ που από το 1920 με έχουν εκμυστηρευτεί ότι δεν υπήρχαν πεύκα στην περιοχή εκείνη. Και είμαι σίγουρος ότι ούτε στην περιοχή τη δικιά μου, παρόλο που δεν μπόρεσα να βρω κάποια μαρτυρία για τη δική μου περιοχή, είμαι σίγουρος και γι' αυτό. Γιατί δεν μπορεί ξαφνικά σε όλη την Ελλάδα μόνο καλλιέργειες πεύκων, αν είναι δυνατόν. Έτσι δεν λειτουργεί η φύση. Όποιος έχει βγει στη φύση ξέρει ότι θα βρεις μέσα πολλά και διάφορα δέντρα σε δασικές εκτάσεις της φύσης. Αυτό είναι de facto. Ότι έχει μπει ανθρώπινος παράγοντας για να γίνει μόνο πεύκα. Και σας λέω ότι δεν είναι τυχαίο που το πεύκο είναι το πιο έφλεκτο δέντρο, λόγω της υψηλής ποσότητας του ρετσινιού που έχει. Επομένως, από το 1920 τουλάχιστον υπήρχε ο προσχεδιασμός για να καεί η Ελλάδα. Πάμε όμως τώρα να δούμε πώς συνδέεται το κάψιμο της Ελλάδας, έτσι, οι πυρκαγιές της Ελλάδας και με τις πλημμύρες που γίνονται και θα ξαναγίνουν. Θα σας δείξω ένα βίντεο που το έκανε ένας φίλος, ο οποίος δείχνει με ένα απλό πείραμα σε βρεγμένο έδαφος με χόρτα πώς απορροφιέται το νερό, πόσο γρήγορα απορροφάει το νερό. Κάνει αυτό το πείραμα. Το δείχνει και σε στεγνό έδαφος, αλλά πάλι με χόρτα, πόσο γρήγορα απορροφιέται το νερό, και το δείχνει ότι σε καμένο έδαφος το νερό σχεδόν δεν απορροφιέται. Επομένως, κάνει από πάνω χύμαρο και καταλήγει όλες τις πόλεις. Και έτσι δημιουργούνται οι πλημμύρες. Και μετά σας κοροϊδεύουν, όπως τώρα για τις φωτιές, ότι γίνεται από την κλιματική αλλαγή και από την υψηλή θερμότητα. Σας κοροϊδεύουν μετά, γιατί η υψηλή θερμότητα τι, πόσο έχει. Άντε 42 να κάνει. 42 βαθμοί Κελσίου δεν φτάνουν για να δημιουργήσουν ανάφλεξη. Έτσι. Τα ανάφλεξη να δημιουργήσει φλόγα δεν γίνεται με 42 βαθμούς Κελσίου. Εδώ πέρα βλέπουμε τη μέθοδο της τριβής. Πρέπει να ανέβει η θερμοκρασία στους, αν θυμάμαι καλά, στους 325 βαθμούς Κελσίου για να δημιουργηθεί η ανάφλεξη. Και πάλι όχι ανάφλεξη σε φλόγα. Εκεί θέλει ακόμα πιο υψηλή θερμοκρασία. Για να δημιουργηθεί απλά το καρβουνάκι. Για να ξεκινήσει δηλαδή απλά να καίγεται κάτι. Όχι όμως να παραχθεί η φλόγα. Θέλει 400, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στους 425 βαθμούς Κελσίου. Αυτό δεν σας το λέω με βεβαιότητα. Γιατί πάει καιρός, ας πούμε, που έχω να ασχοληθώ με τη γνώση αυτή και δεν σας το λέω με βεβαιότητα. Αλλά σε κάποια περίπτωση στους 42 βαθμούς, αν έχει φτάσει ποτέ η Ελλάδα, και 45 να έχει φτάσει, να δημιουργηθεί ανάφλεξη. Δεν γίνεται. Επομένως, είναι το παραμύθι τους αυτό. Και μετά θα σου πούνε πάλι ότι με την κλιματική αλλαγή πολλές βροχές και πλημμύρες. Ενώ δεν είναι ότι θα είναι από τις πολλές βροχές, θα είναι ότι επειδή το έδαφος θα μπορεί να απορροφήσει το νερό, λόγω που έχει καεί και θα έρθουν οι πλημμύρες. Αυτά φίλοι μου σε αυτό το βίντεο, το επόμενο βίντεο που θα σας κάνω,
θα είναι να αποδομήσω δύο πλάνες ακόμη του Ορθόδοξου δόγματος, καθώς έχουν πάρει πολύ κόσμο στο λαιμό τους, και όσο περνάει από το χέρι μου, εγώ θα φανερώνω τα σατανικά τους σχέδια να μην παίρνουν κι άλλο, κι άλλο κόσμο στο λαιμό τους. Η μία πλάνη από αυτές είναι το ψευτοθαύμα, που τα ψευτοθαύματα μπορεί να είναι και αληθινά, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα εγώ. Εγώ δεν τα έχω ελέγξει, δεν αφήνω άλλους καν να πάει από κοντά να ερευνήσει, να δουν τι γίνεται. Που δείχνει που και στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν αυτή τη μέθοδο για να γεμίσει το παγκάρι, γιατί μετά από αυτό έχει πολλές επισκέψεις ένα μοναστήρι. Όταν δηλαδή ένα μοναστήρι έχει πάρει φωτιά γύρω-γύρω και δεν έχει καεί το μοναστήρι, ενώ όλα τα άλλα κάηκαν, ακόμα και άνθρωποι μπορεί να καούν, αλλά ο Θεός να προστατέψει μόνο το μοναστήρι. Που μπορούν οι μοναχές να διαφύγουν και να μην καούν, να προστατέψει μόνο το μοναστήρι που είναι γεμάτο είδωλα ο Θεός. Έτσι τα ζώα και τα φυτά και όλα και τους ανθρώπους και όλη τη φύση που από αυτήν εξαρτάται το δημιούργημα που αγαπάει πιο πολύ ο Θεός από όλα, τον άνθρωπο, από τη φύση εξαρτάται, να καούν. Μόνο το μοναστήρι, ο ναός να μην καεί, ο ειδωλολατρικός ναός. Η μία πλάνη που θα αποδομήσω θα είναι αυτή, θα δούμε και τα δύο ενδεχόμενα, είτε είναι αληθινό το θαύμα, είτε είναι τσαρλατανισμός για να γεμίζει το παγκάρι. Εμείς θα δούμε και τις δύο εκδοχές. Και όταν θα αποδομήσουμε και τις δύο εκδοχές, θα καταλάβετε κι εσείς φίλοι μου ότι όποια από τα δύο και να είναι, ή το ένα θα είναι από τον διάβολο, ή το άλλο θα είναι από τον τσαρλατανισμό των παπάδων. Και η δεύτερη πλάνη που θα δούμε φυσικά, που τη συναντάμε κυρίως στο Ορθόδοξο δόγμα, λες και μόνο εκείνο ο Θεός, πουθενά άλλο δεν είναι, αλλά θα αποδείξουμε ότι θα βγουν φάουλ και σε αυτό, είναι οι εικόνες που δακρύζουν και οι εικόνες που ματώνουν από τα μάτια. Αυτό κυρίως το χρησιμοποιούν οι καθολικοί με το αίμα. Οι Ορθόδοξοι πιο πολύ προτιμάνε να έχουν εικόνες που δακρύζουν, αλλά παρόλα αυτά έχω πετύχει περιπτώσεις να βάζουν εικόνες. Θα αποδομήσουμε λοιπόν στο επόμενο μου βίντεο αυτές εδώ τις δύο μεγάλες πλάνες που είναι κάποια από τα σημεία που κάνει το θηρίο για να πλανήσει τους ανθρώπους. Να σας δείξω το βίντεο που σας έχω υποσχεθεί, που το έχει κάνει ένας φίλος και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, που δείχνει τα τρία εδάφη, δηλαδή το βρεγμένο έδαφος πόσο γρήγορα προφάει το νερό, το στεγνό έδαφος αλλά που δεν έχει καεί και αυτό, όπως το βρεγμένο δεν έχει καεί, πόσο γρήγορα προφάει και αυτό το νερό, και το καμένο έδαφος που δεν απορροφά σχεδόν καθόλου το νερό. Πάμε να τα δούμε φίλοι μου και από μένα να έχετε ένα όμορφο πρωινό.